Επιστρέψαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 7 ακριβώς. Και όπως σας λέγαμε και πριν πάμε στην διακοπή για τις διαφημίσεις, έχουμε τη χαρά σήμερα στην εκπομπή μας να φιλοξενούμε τον Περιφερειάρχη Κρήτης, τον κύριο Σταύρο Αρναουτάκη, στην πρώτη του συνέντευξη αμέσως μετά την επανεκλογή του, δηλαδή την εκλογική διαδικασία του Οκτωβρίου. Και τον ευχαριστούμε θερμά που είναι εδώ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλησπέρα. Η χαρά είναι δική μας και η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις τον Περιφερειάρχη Κρήτης απέναντί σου, έχει σίγουρα και μια πλούσια ατζέντα με ερωτήματα τα οποία θέλεις να του θέσεις. Θα προσπαθήσουμε να τα πάρουμε με τη σειρά όμως. Ό,τι θέλετε. Κύριε Αρναουτάκη, και ξεκινώντας από το εισαγωγικό κομμάτι, μιας και είναι λίγες ημέρες από την εκλογική διαδικασία του Οκτωβρίου. Καθαρό το τοπίο ως προς το αποτέλεσμα και την επανεκλογή σας, πανηγυρική επανεκλογή ουσιαστικά. Πώς νιώθετε σήμερα μετά από αυτό το μεγάλο ποσοστό? Είναι μεγάλο το βάρος της ευθύνης όταν οι 8 στους 10 πολίτες της Κρήτης δίνουν τη δυνατότητα στο συνδυασμό μας να υπηρετήσει την Κρήτη τα επόμενα 5 χρόνια. Πρέπει λοιπόν όλοι μας να υπηρετήσουμε αυτό που έχουμε χτίσει όλα αυτά τα χρόνια από το 2011. Να υπηρετήσουμε την ενότητα στο νησί, να υπηρετήσουμε το συγκριτισμό, την ισόρροπη ανάπτυξη, να μπορούμε να διεκδικούμε από την κεντρική εξουσία, όποια και αν είναι η κεντρική εξουσία, αυτά τα έργα που πρέπει να γίνουν για το νησί μας. Χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει αυτή η ενότητα, να μπορούμε μαζί με τους φορείς της Κρήτης, τους δήμους, τους κοινωνικούς φορείς, τα πανεπιστήμια μας, να μπορούμε να είμαστε ένα απέναντι στην κεντρική εξουσία. Γιατί πάντα πρέπει να διεκδικούμε, γιατί δεν έχουμε δυστυχώς την περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Mm-hmm. Άρα όλοι μαζί είμαστε πιο δυνατοί και αυτό θα υπηρετήσουμε και τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Περιφερειακή αυτοδιοίκηση, μάλλον αυτοδιοίκηση, η αυτόνομη διοίκηση είναι ένα μεγάλο στοίχημα, κύριε Αρναουτάκη, και το γνωρίζετε καλά. Δεν υπάρχει. Το ήταν αίτημα και των Δήμων και των Περιφερειών μέχρι στιγμής. Στην δεν Ελλάδα, έχουμε αποκεντρωμένα για την Ελλάδα, λέμε. Γιατί στην Ευρώπη υπάρχουν περιφέρειες που είναι δυνατές, έχουν πολύ υψηλούς προϋπολογισμούς. Αλλά εντάξει, εμείς mm-hmm. πρέπει να διαχειριζόμαστε αυτό το οποίο έχουμε και να μπορούμε να διεκδικούμε ό,τι καλύτερο είναι για το νησί. Μάλιστα, πρόσφατα βρεθήκατε στην Αθήνα και για τις διεκδικήσεις αυτές. Πριν πάμε όμως εκεί, και επειδή το κομμάτι της υγείας το καταγράφουμε κι εμείς σε επίπεδο ρεπορτάζ και ανησυχίας του κόσμου. Παρουσιάζει μία εικόνα η οποία, αν μη τι άλλο, ανησυχεί. Ανησυχεί πρώτα απ' όλα τους πολίτες της Κρήτης για το τι μελιγενέστε με τα μεγάλα νοσοκομεία της Κρήτης, με το χώρο της υγείας συνολικά. Και ξέρετε, αυξάνονται και συνεχώς οι φωνές που λένε ότι η αυτοδιοίκηση πρέπει να είναι παρούσα στις εξελίξεις αυτές και να διεκδικεί για το καλύτερο των πολιτών. Πώς σχολιάζετε τις εξελίξεις με αφορμή και τα τελευταία που έχουν γίνει και στο Βενιζέλιο νοσοκομείο? Καταρχήν, πρέπει να πούμε τη θέση μας διαχρονικά. Είμαστε υπέρ της δημόσιας υγείας. Θέλουμε τη στελέχωση των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας, των περιφερειακών ιατρίων. Εμείς από την πλευρά τη δική μας έχουμε χρηματοδοτήσει με ένα σημαντικό ποσό που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια τα νοσοκομεία της Κρήτης για την υλικοτεχνική υποδομή που πρέπει να πάρουν. Έχουμε χρηματοδοτήσει με 23 εκατομμύρια για το επικουρικό προσωπικό λόγω COVID όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα 530 περίπου άτομα, γιατρούς και νοσηλευτές. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Πρέπει το Υπουργείο Υγείας, το έχω συζητήσει αρκετές φορές με όλους τους υπουργούς, αλλά και με τον σημερινό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, όχι μόνο στην επίσκεψη που έγινε εδώ το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά σε τακτική επικοινωνία που έχουμε, ότι πρέπει να ενισχυθεί η δημόσια υγεία στο νησί. Θέλουμε μόνιμους γιατρούς, θέλουμε μόνιμους νοσηλευτές, πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί του ιατρικού προσωπικού για να μην φεύγουν στο εξωτερικό. Και πρέπει να γίνει μία επανέναρξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Mm. Άρα είναι ευθύνη της κυβέρνησης, είναι ευθύνη του Υπουργού. Εμείς θα υποστηρίξουμε κάθε δυνατή λύση προς όφελος των πολιτών που υπηρετούμε για να μπορεί να έχει ο κάθε πολίτης της Κρήτης, αλλά και ο επισκέπτης, αλλά και από τα νησιά, αυτή την περίθαλψη που χρειάζεται. Και θα παλέψουμε γι' αυτό. Πρωτεύον θέμα την επόμενη πενταετία για μας θα είναι η υγεία στο νησί μας. Κύριε Αρναουτάκη, χθες πάντως είδαμε ότι και εσείς ασχοληθήκατε. Ψάχναμε κρεβάτι στη Μέθη για τον άτυχο ελεγχρωματιστή που τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο Δία. Ναι, η ενημέρωση που είχα ότι γίνεται μια ανακαίνιση στο χώρο, γιατί κρεβάτια υπάρχουν, αλλά λόγω της ανακαίνησης που επέλεξαν τώρα να γίνει, δεν υπήρχαν κρεβάτια ανταδικής. Θεωρώ ότι θα είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα, θα μπορεί να υπάρχει η πλήρη έτσι, έναρξη πάλι τη λειτουργία
της εντατικής. Βρεθήκατε λοιπόν και στην Αθήνα πριν από λίγες ώρες. Είχατε συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη. Κυριάρχη, η συνάντηση που είχατε και με τον Υπουργό Υποδομών σου ότι είχε να κάνει με μεγάλα έργα της Κρήτης και έργα για τα οποία μάλιστα υπήρχε και μεγάλη ανησυχία. Όπως ήταν τα φράγματα στην Ανατολική Κρήτη, η απένταξη αυτών. Τελικά, ποιες δεσμεύσεις πάρθηκαν? Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν πάλι στην Αθήνα και τότε ενημερώθηκα ότι υπήρξε η απένταξη για τον αγωγό στην Ιερά Πέτρα, στον Μπραμιανόν. Αμέσως επικοινώνησα με τους αρμόδιους υπουργούς. Το θέμα που έβαλαν ήταν ότι δεν θα μπορούσε να ολοκληρωθεί το έργο μέχρι το καλοκαίρι του 2026 επειδή είναι στο Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτό όμως το οποίο ζητήσαμε από την πρώτη στιγμή ήταν ότι από τη στιγμή που απεντάσσεται ένα έργο είναι υποχρέωση των αρμόδιων υπουργείων να βρει άλλη χρηματοδότηση, γιατί είναι ένα έργο το οποίο έχει δημοπρατηθεί, είναι αναγκαιότητα για την περιοχή της Ιεράπετρας, αλλά είναι και αντιπλημμυρικό έργο. Αντιλαμβάνεστε, αντιλαμβάνεστε ότι ένα ολοκληρωμένο έργο με μελέτες και με απολωτριώσεις που υπάρχουν μέσα στον προϋπολογισμό, άρα το έργο αυτό έπρεπε να μπει σε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Άρα, κύριε Αρναουτάκη, τα 67 εκατομμύρια ευρώ, γιατί είναι μεγάλο σύνθετο το έργο, όπως είπατε, θα τα βρούμε από αλλού, από άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Η ενημέρωση, γιατί και με τον κύριο Σταϊκούρα έγινε συζήτηση, αλλά επικοινώνησε και με τον κύριο Παπαθανάση που έχει τα οικονομικά. Τα 60 εκατομμύρια, τα 18 θα πληρωθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που ήταν και στην προηγούμενη ένταξη του έργου και τα υπόλοιπα 42 από άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο. Άρα, καμία ανησυχία. Εμείς είπαμε και στον Δήμαρχο και στους φορείς της Ιεράπετρας ότι η περιφέρεια όχι απλώς θα διεκδικήσει να γίνει αυτό το έργο, αλλά εάν υπήρχε η δυνατότητα απένταξη τελείως, εμείς θα προσπαθούσαμε να βρούμε από κάποιους πόρους, ενδεχομένως και από ένα δανεισμό, να μπορεί να γίνει αυτό το μεγάλο αναπτυξιακό έργο. Θα το παίρνατε πάνω σας, δηλαδή. Βεβαίως. Δεν θα αφήναμε αυτό το έργο να μην γίνει για την περιοχή της Ιεράπετρας. Βγήκε πάντως και μια άλλη δεύτερη είδηση για φράγματα, πολύ σημαντικό έργο. Πλατής ποταμός, το συζητάμε τώρα δεκαετίες ολόκληρη. Είναι και αυτό ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο. Και δεν είναι ένα σημαντικό έργο μόνο για το Ρέθυμνο, είναι και για τη Μεσαρά, γιατί θα υπάρχει ο εμπλουτισμός του φράγματος της Φανερωμένης από αυτό το έργο το οποίο να γίνει. Είναι ένα έργο το οποίο αυτό θα χρηματοδοτηθεί από δύο διαφορετικές πηγές χρηματοδότησης με δανεισμό που κάνει η κυβέρνηση. Μάλιστα, σε όλες τις συζητήσεις ήμουν παρόν που έγιναν, γιατί η κάθε τράπεζα για να γίνει χρηματοδότηση θέλει τις εγγυήσεις, θέλει το αναπτυξιακό, να μην υπάρχουν οι αντιδράσεις από τους φορείς. Όμως, πιστεύω. Ότι και εσείς συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Ήμουνα και στις δύο τράπεζες, ήμουνα παρόν. Αυτό λέω πριν από ένα περίπου χρόνο. Γιατί υπάρχει μια εμπιστοσύνη, αλλά η εμπιστοσύνη είναι τι θα παρουσιάσει. Δεν είναι επειδή υπάρχει ο Περιφερειάρχης, η Περιφέρεια ή ο Δήμαρχος. Εδώ χρειάζεται μια ολοκληρωμένη προσέγγιση όλων αυτών των μελετών να μπορούν να χρηματοδοτηθούν. Επικοινωνήσαμε και με τον κύριο Χατζηδάκη, γιατί αυτός πρέπει να δώσει το OK ως Υπουργός Οικονομικών. Θεωρώ ότι μέσα στο Νοέμβρη θα υπογραφεί αυτή η δανειακή σύμβαση να προχωρήσει αυτό το σημαντικό έργο. Μιλάμε για μεγάλο κόστος. 150 εκατομμύρια περίπου είναι, το οποίο θα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο αναπτυξιακό έργο για την ενδοχώρα της Κρήτης, για τους αγρότες μας, γιατί χωρίς νερό δεν μπορεί να υπάρχει παραγωγή. Αλλά συγχρόνως δεν είναι ότι γίνεται το φράγμα στον πλατή, είναι ότι γίνεται και ο εμπλουτισμός του φράγματος στην Φανερωμένη, που τόσα προβλήματα έχει με Σαρά. Άρα δίνει τη δυνατότητα να αρδεύεται ακόμα περισσότερες εκτάσεις προς όφελος των αγροτών μας. Είναι αυτό και στην κατεύθυνση την οποία έχω την αίσθηση ότι θέλετε να ακολουθήσετε και για την επόμενη πενταετία, ότι έχει να κάνει και με μια ολοκληρωμένη περιφερειακή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η θέση μας, κύριε Σφαχιανάκη, να σας πω. Από το 2016, ένα αναπτυξιακό συνέδριο που έγινε εδώ στο Ηράκλειο, κατέθεσα στον τότε πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, ολοκληρωμένη πρόταση ότι πρέπει να υπάρξει ενιαία διαχείριση των υδάτινων πόρων στην Κρήτη και με φορέα τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης. Έχει την τεχνογνωσία. Αυτό το οποίο πάει να γίνει τώρα στην Θεσσαλία για να γίνει ένας οργανισμός και να διαχειρίζεται, εμείς τον έχουμε. Έχει γίνει, είναι. Με το παράδειγμα του ΟΑΚ γίνεται. Ο ΟΑΚ, και μάλιστα το έθεσα στον Υπουργό και περιμένει την πρότασή μας, γιατί η ενιαία διαχείριση πρέπει να γίνεται, αλλά κάνουμε ένα φράγμα. Ποιος θα παρακολουθεί το φράγμα αν είναι σωστά
Ποιος θα κάνει όλες τις παρεμβάσεις οι οποίες χρειάζονται όταν λένε ναι, μεταφέρεται στην περιφέρεια χωρίς πόρους, χωρίς προσωπικό. Άρα αυτό που συζητήσαμε, θα καταθέσουμε μία πρόταση στον κύριο Σταϊκούρα, ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης και η περιφέρεια να έχει τη διαχείριση των φραγμάτων, ο ΟΑΚ. Την ενιαία διαχείριση πάντως είχε κάνει μία ανοίξη και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός για την Κρήτη, εννοώ πάντα, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το θυμόμαστε χαρακτηριστικά, έτσι, Νικολέτα. Έχει γίνει, αλλά η θέση της περιφέρειας και μάλιστα σε πολλά περιφερειακά συμβούλια, κύριε Σταυρίδη, προσωπικά το έχω θέσει, ότι θεωρώ ότι η καλύτερη λύση πρέπει να είναι αυτή. Δεν μπορούμε να έχουμε ενέξεις από τη στιγμή που είμαστε ένα νησί. Μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Και φαίνομαι, κύριε Αρδαούτα, έχει και από το ταμπού των αρμοδιοτήτων. Γιατί μέχρι πρώτη, όσο έχω την αίσθηση, ήταν και λίγο ταμπού ποιο έχει την αρμοδιότητα σε τι. Και μόνο χρηματοδοτήσεις ουσιαστικά διεκδικούσαμε. Πώς δεν έχουμε την τόλμη να δώσουμε την αρμοδιότητα. Αυτό που λέτε είναι ουσιαστικά πάρτε την αρμοδιότητα, χειριστείτε το. Εδώ είμαστε εμείς σε ό,τι χρειάζεστε. Δεν θα λένε ότι αρμοδιότητα χωρίς προσωπικό, χωρίς πόρους. Δεν γίνεται. Αρμοδιότητα σε ένα βράδυ ρέματα και μεγάλη παθογένεια αυτό. Ποταμός είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το δει το Υπουργείο. Εμείς θα καταθέσουμε, πιστεύω, μέχρι 15 του Νοέμβρη την πρότασή μας στο αρμόδιο Υπουργείο και περιμέναμε την απόφαση του κυρίου Σταϊκούρα. Πάμε λίγο και στα οδικά έργα και στο ΒΟΑΚ, γιατί τα θέσατε. Κόκκινες γραμμές που έχουν τεθεί από πλευράς περιφέρειας των εμπλεκόμενων δήμων. Μιλάμε για την υπογειοποίηση, για να μην διχοτομείτε το Ηράκλειο. Μιλάμε για το τούνελ που ζητάτε στο δρόμο του Συνδετήριο από τη Χερσόνησο και το ΒΟΑΚ. Πήγατε και με αποφάσεις συμβουλίου στα χέρια. Με ομόφωνες αποφάσεις. Έχουμε ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, του Περιφερειακού Συμβουλίου. Να ξεκινήσουμε από τη σύνδεση του αεροδρομίου Καστελίου με το ΒΟΑΚ. Πρέπει να γίνει υποχρεωτικός το τούνελ για να μην καταστροφεί όλη η περιοχή και έχουμε ένα περιβαλλοντικό έγκλημα. Άρα πρέπει να γίνει αυτό, το δε θετικά ο Υπουργός, όπως επίσης, ένα πολύ σημαντικό, είναι δυνατόν να γίνεται ένα αεροδρόμιο που το 2026 θα ξεκινήσει να λειτουργεί στην καλύτερη των περιπτώσεων μέχρι τέλος του 2026 και να μην έχουν γίνει τα αντιπλημμυρικά. Μα σήμερα πρέπει να γίνουν τα αντιπλημμυρικά με ένα προϋπολογισμό που υπάρχει έτοιμη μελέτη 60 εκατομμυρίων, να μπορεί να δώσει το Υπουργείο αυτή την συμπληρωματική χρηματοδότηση, γιατί θα κάνουμε αεροδρόμιο και το αεροδρόμιο θα κινδυνεύει να καταστραφεί, επειδή αν έχουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, θα ξέρουμε πού θα πάει το αεροδρόμιο. Άρα είναι αναγκαιότητα τώρα, όπως επίσης είναι και το τούνελ. Και προχωρούμε για αυτό το οποίο θέλει το Ηράκλειο. Αυτό είναι θα γίνει. Είναι θετική στο Υπουργείο. Είναι πολύ θετική και ο Γενικός Διευθυντής, ο νέος Γενικός Διευθυντής που το έχω συζητήσει τώρα και 3 χρόνια, γιατί ήταν σε άλλη θέση και το συζητούσαμε πάντα, ήταν εδώ και ερχόταν σε όλα τα έργα. Το έργο αυτό πρέπει να γίνει, είναι αναγκαιότητα. Το Ηράκλειο έχει 200.000 κατοίκους, σύν τους επιχείρησης το καλοκαίρι ξεπερνούν τους 300.000, άρα αυτό το έργο πρέπει να γίνει και ό,τι άλλα έργα που πρέπει να γίνουν στην πορεία υλοποίησης της σύμβασης παραχώρησης που είναι από την Κίσαμο μέχρι το Ηράκλειο, να γίνουν αυτά τα έργα προς όφελος. Και το Ρέθυμνο θέλει να γίνουν κάποια έργα και εδώ στο Ηράκλειο, και η εκτίμηση δική μου είναι πάντα με τη συλλογικότητα και τη διεκδίκηση όλων των φορέων, με το Δήμο Ηρακλείου, με τους φορείς, με την περιφέρειά μας, να μπορούμε να το διεκδικούμε. Έχει πιστεί ο Υπουργός ότι είναι αναγκαιότητα. Άρα πρέπει να γίνει. Για να κλείσουμε το κομμάτι της σύνδεσης με τον αεροδρόμιο, ιδού πεδίο δόξης λαμπρών, κύριε Αρδαούτα, για την περιφέρεια να προχωρήσει και η αναβάθμιση του δρόμου μέσα από τα χωριά της Πεδιάδας. Να υπάρχει και αυτή η εναλλακτική δίωδος προς το νέο αεροδρόμιο. Ακριβώς. Εμείς έχουμε ετοιμάσει μία μελέτη από τον κόμβο Καλυθέας και να πάει μέχρι το Αρκαλοχώρι. Πιστεύω ότι θα είναι μέχρι τέλος του χρόνου έτοιμη, ούτως ώστε να μπορεί να γίνει μία βελτίωση, όπως επίσης και των υπόλοιπων συνδετηρίων. Αλλά και ο επόμενος στόχος είναι, γιατί όλα μαζί τα βάλεις δεν θα πάρεις τίποτα, είναι ο νότιος οδικός άξονας. Μην ξεχνούμε τον νότιο οδικό άξονα, που υπάρχει μια μελέτη 30 περίπου χιλιόμετρων που πρέπει να ολοκληρωθεί και να έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό και διεκδίκηση των πόρων. Αλλά τώρα σε αυτή τη φάση πρέπει να συνδέουμε πάντα, κυρία Σφαγιανάχη, το ρεαλισμό με τον οραματισμό. Γιατί ωραία να πούμε και νότιος οδικός άξονας και πρέπει να, ναι, πρέπει να γίνει. Να κλείσει όμως θετικά μέσα στον επόμενο χρόνο όλα αυτά τα οποία θέλουμε για το ΒΟΑΚ, θα χρειαστούν και άλλοι πόροι. Οι πόροι οι οποίοι έχουν προβλεφθεί για το. Το έχετε ξαναπεί ότι δεν φτάνουν. Δεν φτάνουν οι πόροι.
Οι πόροι δεν φτάνουν. Άρα, να δούμε να ολοκληρωθεί το έργο και να ολοκληρωθεί μετά η μελέτη για τον νότιο δικό άξονα. Μιλάμε για ένα έργο τώρα που είναι ήδη στα 2 δις ευρώ. Στα 2 δις. Είναι... Άρα, εσείς λέτε ότι χρειάζεται και ακόμα περισσότερα. Ναι. Η εκτίμηση η δική μας, όχι μόνο δεν είναι προσωπική άποψη, είναι των ανθρώπων που γνωρίζουν. Γιατί από την Υπουργή Υποδομών το αποδέχονται αυτό στην πορεία. Στην πορεία θα φανούν τα γιατί προβλήματα. Γιατί πρέπει και τι πόρτες θα χτυπήσουμε τώρα εκεί. Στην πορεία θα φανούν όλα τα προβλήματα. Αλλά όταν γίνεται ένα τόσο μεγάλο έργο, πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και να μην υπάρχουν προβλήματα. Η υπογειοποίηση θα προχωρήσει, τι απάντηση δώσαμε το είπα, αυτό που ζητάτε εσείς. Η εκτίμηση δική μου είναι ναι, ότι θα προχωρήσει, γιατί είναι δίκαιο το αίτημα και δεν μπορεί να παραμείνει ως είναι. Απλώς αυτό το οποίο διαστάνομαι είναι ότι θα προχωρήσει, ποιος θα είναι ο ανάδοχος του έργου, να ολοκληρωθούν οι μελέτες που χρειάζονται για το Ηράκλειο, γιατί χρειάζονται κάποιες επιπλέον μελέτες και να γίνει μια συμπληρωματική σύμβαση να μπορεί να προχωρήσει αυτό το έργο. Εκτιμώ λοιπόν ότι ναι, θα γίνει. Μιλήσατε, κύριε Αρναουτάκη, ξεκάθαρα λοιπόν για το κομμάτι της προτεραιοποίησης που πρέπει να δώσετε ακριβώς. Και εσείς ως περιφερειακή αρχή για να μην ζητάμε πολλά και στο τέλος δεν πάρουμε τίποτα. Βήμα-βήμα. Όχι, όλα πρέπει να τα ζητούμε. Αλλά να ξέρουμε πότε είναι το κατάλληλο timing για να μπορούμε να το κάνουμε. Συμφωνώ. Και βέβαια σε όλη αυτή τη συζήτηση που έχει να κάνει με το Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι, με το Βόρειο Δικό Άξονα Κρήτης, με την ασφάλεια, την οδική ασφάλεια, έχει μπει πολλές φορές στο τραπέζι και συζήτηση για το μέσο σταθερής τροχιάς, είτε για να μας συνδέει με το αεροδρόμιο, είτε για να συνδέει το δυτικό κομμάτι με το ανατολικό κομμάτι της Κρήτης. Είναι μια ρεαλιστική κουβέντα αυτή ή αποπροσανατολίζει λίγο την κουβέντα και χάνουμε ακριβώς την προτεραιοποίηση. Χρειάζεται, επειδή το έχουμε συζητήσει με τον προηγούμενο υπουργό, δεν ήταν θετική με η προηγούμενη ηγεσία. Τώρα χρειάζεται να γίνει μια μελέτη κόστος-οφέλους. Θα δούμε ποιος θα κάνει τη μελέτη αυτή κόστος-οφέλους για να μπορεί να δούμε αν μπορεί να χρηματοδοτηθεί από κάποια πηγή χρηματοδότησης ένα μέσο σταθερής τροχιάς. Είναι λοιπόν το επόμενο βήμα που πρέπει να γίνει συνεννόηση και με τον νέο υπουργό να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης αυτό που συζητήσαμε είναι για το υπάρχουν αεροδρόμιο. Mm-hmm. Πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις, γιατί μην το αφήνουμε μέχρι το 26. Μέχρι το 26 είναι ακόμα 3 χρόνια που θα έχουμε. Λίγος ο χρόνος, αν δεν υπάρχει προγραμματισμός. Πρέπει κάποιες βελτιώσεις να δει ο υπουργός, που σχέθηκε ότι θα τις δει και θα έρθει και στο Ηράκλειο, να γίνουν αυτές οι απαραίτητες που δεν είχαν γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Γιατί είδαμε ότι ήθελε ένα κλιματισμό φέτος. Α, τις βελτιώσεις για την τωρινή του λειτουργία. Για την τωρινή βέβαια. Λειτουργία. Γιατί εγώ μιλάω και για το ήθελε... αύριο. Όχι, όχι. Για το αύριο είναι άλλο που είναι στο ΤΑΙΠΕΔ που εκεί χρειάζεται. Ναι. Κάναμε ήδη μια συζήτηση με τον κύριο Καλοκαιρινό για να δούμε να γίνει μια επίσκεψη στο ΤΑΙΠΕΔ. Πώς θα είναι η πρόταση. Γιατί δεν μπορεί να παραμείνει και να μην είναι έτοιμη η μελέτη το 26-27 και να φτιάχνεται το αεροδρόμιο εδώ για να μην γίνει ένα νέο ελληνικό. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση με σεβασμό σε αυτό που θέλει που θέλουν οι φορείς του Ηρακλείου. Πάνω απ' όλα, εμείς υποστηρίζουμε αυτό το οποίο θέλει ο Δήμος Ηρακλείου και το συζητήσαμε με τον νέο Δήμαρχο, όπως και με τον προηγούμενο Δήμαρχο που το είχαμε συζητήσει. Δεν είχε προχωρήσει όμως κάτι. Τώρα θεωρώ ότι είναι η ώρα να μπορούμε αμέσως μετά το επόμενο χρονικό διάστημα να γίνει μια συνεννόηση για αυτό το οποίο αυτοί σκέφτονται να είναι. Γιατί για την τωρινή... το 30% του αεροδρομίου ανήκει, η έκταση ανήκει στο Δήμο Ηρακλείου. Δεν μπορεί να μην έχει λόγο η Αλικαρνασσός όταν τόσα χρόνια επιβαρύνεται με το αεροδρόμιο. Άρα πρέπει να υπάρχει ένα έργο φυλοπεριβαλλοντικό να ενισχύει την ανάπτυξη της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, γιατί πρέπει να δούμε ό,τι γίνεται και πιο πέρα η αξιοποίηση της βάσης βουνών με ό,τι αυτό σημαίνει και να γίνει πραγματικά ένα πάρα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο για το Ηράκλειο. Και για την τωρινή λειτουργία τι σας απάντησαν, κύριε Ρνάκη? Θα πει ότι θέλει να κάνει κάποιες βελτιώσεις, όμως είναι ευθύνη, θα έρθει ο υπουργός να μας πει ακριβώς τι χρειάζεται. Μάλιστα. Έπλεξε το εγκόμιο του κυρίου Πλιάκα να σας πω ότι ευτυχώς έχουμε και αυτό τον αερολουμενάρχη. Μας δίνει και ρεπορτάζ. Σας δίνω και ρεπορτάζ. Έπρεξε το εγκόμιο. Άρα ο Γιώργος Πλιάκας έχει ξεφύγει από τα όρια εδώ της Κρήτης και ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται και στην Αθήνα. Κύριε Αρναουτάκη, να σας πάω και σε ένα θέμα που είναι πιο απλό, αλλά δυστυχώς παραμένει η εκκρεμότητα και ανησυχεί και ο κόσμος. Είναι οι γέφυρες του σημερινού ΒΟΑΚ που έχουμε και εδώ. Ναι, ναι. Το θέσατε το θέμα. Και οι γέφυρες είναι το επόμενο θέμα, αλλά ήταν ο λιγότερος προϋπολογισμός και τα πάμε με τη σειρά. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι έχουμε κάνει 2 χρόνια τις μελέτες. Είναι 10 εκατομμύρια οι μελέτες που έχουν γίνει από την περιφέρεια με έσοδα της περιφέρειας. Ζητούμε 2 χρόνια τη χρηματοδότηση.
Γιατί μέχρι να γίνει ο ΒΟΑΚ, οι γέφυρες πρέπει να έχουν. Ο κόσμος ανησυχεί και η εικόνα τους είναι πολύ ανησυχητική. Οι γέφυρες πρέπει οπωσδήποτε να έχουν τη χρηματοδότηση για να έχουμε τις διορθώσεις αυτές που χρειάζονται. Mm-hmm. Το είδε θετικά ο Υπουργός. Πιστεύω ότι με τις πρώτες χρηματοδοτήσεις θα έχουμε ούτως ώστε να δημοπρατήσουμε το έργο, να μπορεί να προχωρήσει και να γίνουν μέχρι να γίνει ο ΒΟΑΚ. Θα θέλει μία εφταετία στην καλύτερη των περιπτώσεων. Άρα δεν μπορούν να περιμένουν οι γέφυρες να πέσουν και να έχουμε οποιοδήποτε πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει μία παρέμβαση και να δοθούν οι χρηματοδοτήσεις. Γιατί οι μελέτες είναι έτοιμες. Δεν θα μας πούνε δεν έχουμε μελέτες. Είναι στο γραφείο και του προηγούμενου Υπουργού και του σημερινού. Άρα πρέπει να χρηματοδοτηθούν. Μένουν στο σιρτάρι. Σωστά. Μιλάμε πάντοτε, το βάρος πέφτει στα μεγάλα έργα, στο ΒΟΑΚ, στο νέο αεροδρόμιο, αλλά καμιά φορά είναι και όχι τόσο μικρότερες παρεμβάσεις, παρεμβάσεις οδικής ασφάλειας που έχετε βάλει μπρος και νομίζω καμιά φορά είναι και πιο σημαντικές. Είναι και σωτήριες αυτές τις παρεμβάσεις. Είναι μια βασική διεκδίκηση και επιδίωξή μας είναι η οδική ασφάλεια. Πρέπει να πούμε ότι στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο, αυτή που τελειώνει τώρα, είχαμε σε 450 σημεία που σύμφωνα με τις μελέτες έπρεπε να υπάρξει μία διόρθωση. Έχει γίνει ο διαγωνισμός, έχουμε ανάδοχο, έχουν προχωρήσει και μένει ακόμα ένα μικρό μέρος στο Λασίθι. Παράλληλα όμως, μέσα από το Ταμείο Ανάκαψης έχουμε μία χρηματοδότηση 40 εκατομμυρίων, 12,7 εκατομμύρια για το Λασίθι που έχει προχωρήσει ο διαγωνισμός και ο ανάδοχος ήδη έχει ξεκινήσει για να κάνει τις πρώτες παρεμβάσεις και μένει. Μένουν τα υπόλοιπα χρήματα, τα 27 περίπου εκατομμύρια. Εκεί είχε κολλήσει λίγο τώρα, είχαμε κάποια εμπλοκή στον άλλο διαγωνισμό. Ναι, στον άλλο διαγωνισμό, εδώ τώρα τι γίνεται. Έχουμε μία εμπλοκή, ενώ ο ένας διαγωνισμός προχώρησε πάρα πολύ θετικά με μία αξιόπιστη εταιρεία. Στο δεύτερο έχουμε τον πρώτο με το δεύτερο, έχουν προσφύγει στα δικαστήρια. Περιμένουμε λοιπόν την απόφαση, γιατί πολλές φορές θέλουμε να κάνουμε ένα έργο και δεν μπορούμε να βρούμε την χρηματοδότηση. Δεν μπορούμε να προχωρήσει γιατί έχουν εμπλοκή τα δικαστήρια. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν πρέπει να περιμένουμε, πιστεύω, μέχρι τον Ιανουάριο, Φεβρουάριο, για να μην χαθεί το έργο αυτό που είναι για το παλιό εθνικό. Είναι, δεν είναι για το υπαρχιακό δίκτυο, είναι για το παλιό εθνικό αυτά τα 40 εκατομμύρια. Είναι πραγματικά πολύ παλιό. Είναι πολύ πάρα πολύ. Θέλει μεγάλη συντήρηση και επίσης μέσα από το περιφερειακό μας πρόγραμμα. Προγραμματίζομαι σημαντικούς πόρους να πάρει για την οδική ασφάλεια. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση, είναι ένα δίκτυο το οποίο είναι πεπαλαιωμένο, ένα δίκτυο που χρειάζεται μία ανακαίνιση, χρειάζεται μία αναγέννηση, χρειάζεται μία παρέμβαση για να μην υπάρχουν τα ατυχήματα και να μπορούμε να έχουμε μία βελτίωση σε όλο το επαρχιακό δίκτυο στο νησί. Μάλιστα. Και κάτι τελευταίο, νομίζω θέσατε στον Υπουργό Υποδομών, τον κύριο Σταϊκούρα, και το νέο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Είχαμε δει και τις ανακοινώσεις του κυρίου Φλωρίδη. Είχε πει και ο κύριος Φλωρίδης, γιατί το θέσαμε στον κύριο Φλωρίδη και ο κύριος Λαμπρινός στη συνάντηση και εγώ, γιατί είχαμε επισκέψεις, ότι τον επόμενο μήνα δημοπρατείται. Αυτό τώρα να σας πω. Ήταν 5 χρόνια έτοιμα της περιφέρειας να ξεπλοκαριστούν από τα υπόλοιπα, γιατί δεν θα μπορούσαν να προχωρήσουν, ειδικά στα Χανιά που ήταν το δικαστικό. Έπρεπε λοιπόν να γίνουν δύο χωριστοί διαγωνισμοί. Δεν έπρεπε να πάμε τόσα χρόνια και να καθυστερήσουμε και να έχουμε αυτό το οποίο υπάρχει στο δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου. Δεν περιποιεί τιμή για κανένα. Τότε και ο Υπουργός δεν περίμενε να μου λέει ένα τέτοιο πράγμα να υπάρχει στα δικαστήρια. Και για τους ανθρώπους που πηγαίνουν, για τους δικαστές που είναι όλη μέρα, για τους εργαζόμενους εκεί. Πρέπει λοιπόν να γίνει και μία παρέμβαση, γιατί μέχρι να γίνει το δικαστικό μέγαρο μπορεί να περάσουν 10 χρόνια. Και η εικόνα αυτή όμως δεν πρέπει, είναι. Πρέπει να γίνει μία παρέμβαση στο υπάρχον δικαστικό μέγαρο. Μακάρι. Κύριε Νανωτάκη, πριν σας αποδεσμεύσουμε και σας ευχαριστήσουμε, είστε περιφερειάρχης όλης της Κρήτης. Κάνοντας έτσι και μία αυτοκριτική των τελευταίων ετών, πιστεύετε ότι έχει μείνει κάποια περιοχή της Κρήτης, ίσως και ένα βήμα λίγο πιο πίσω, ή μία περιφερειακή ενότητα της Κρήτης, λίγο ένα βήμα πιο πίσω και τώρα την επόμενη πενταετία ενδεχομένως να. Εάν δούμε τα στοιχεία μας, θα δούμε ότι υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη σε όλο το νησί, όπου υπήρχαν έτοιμες μελέτες. Εμείς προσπαθήσαμε μαζί με όλους τους συνεργάτες, γιατί αυτό δεν είναι μόνο αποτέλεσμα του Περιφερειαρχή, είναι αποτέλεσμα των αντιπεριφερειαρχών, των υπηρεσιών μας, που πρέπει να πω ότι έχουμε αξιόλογα στελέχη, γιατί καμιά φορά έχουμε
δεν επενούμε τα στελέχη των περιφερειών. Η ομάδα είναι που κερδίζει. Mm-hmm. Μαζί όλοι διεκδικούμε η προετοιμασία των μελετών, όπου δεν μπορούν να κάνουν τις μελέτες, να το κάνουν ιδιώτες μελετητές. Mm-hmm. Και μαζί να διεκδικούμε όλοι μαζί. Δεν υπήρχε για μας όλα τα προηγούμενα χρόνια καμία απόφαση η οποία να μην ήταν προς όφελος της κάθε περιοχής της Κρήτης. Όπου υπήρχαν μελέτες, ειδικά από τους Δήμους, είμαστε μαζί με τους Δήμους. Και ίσως πουθενά στην Ελλάδα να μην υπάρχει αυτή η καλή συνεργασία περιφέρειας και Δήμων με όλους τους Δημάρχους, και θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα, γιατί μαζί, αν είχαμε 100 ευρώ, τα 50 πηγαίνανε στους Δήμους. Γιατί πρέπει να γίνει το μικρό έργο, πρέπει να γίνει το μεγάλο έργο. Ναι. Και αυτό θα κάνουμε και το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να υπάρχουν οι χρηματοδοτήσεις. Και γι' αυτό διεκδικούμε από τον Υπουργό, τον κάθε Υπουργό, τις χρηματοδοτήσεις αυτές που πρέπει να έχουμε. Σας ευχαριστούμε θερμά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, κάπως έτσι πάμε στη διαφημίση. Σιγά σιγά επιστρέφουμε σε πολύ, πολύ λίγο.